αιτία τα οποία διαθέτουμε τις απογραφές. Οι Σαμνίοι στο χωριό πέφτουν. Το χωριό εδώ ήταν Τσάμερε, κατοικούσαν Βούλγαροι εδώ και με την ανταλλαγή φύγανε. Εδώ εγκαταστάθηκαν, ναι, όπως είπατε, γι' αυτό το είπατε και πέφτουν, έτσι. Η διαδρομή είναι γνωστή του Σαντέου. Μέσω Κωνσταντινούπολης, δύο καραντίνες, για όσους δεν ξέρουν, μακρόνισος λειτουργήσε για πρώτη φορά ως κοραστήριο, από τους Σαντέους και ειδικότερα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό να το αναδεικνύουμε, γιατί η Μακρόνισος είναι γνωστή ως χώρος πολιτικών προσφυγών, αλλά οι πρώτοι οι οποίοι την ευγενίασαν στους καραντίνες και μπορεί να πέθαναν εκεί είναι Σαντέου. Στα Πέφτα υπήρχε η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ήδη από το 1861, και η καταστάση της Άντα είναι Κοπαλάνο, Πιστοφάνο, Ζωγνατσάνο. Βεβαίως έχουμε και πάρα πολλούς ανθρώπους από όλες τις ενορίες της Άντας, αλλά οι περισσότεροι είναι από αυτές τις τρεις ενορίες. Ασχολούνται με εκνοτροφία, υποδομικές εργασίες και με νοσοκομεία. Τα Αναγεσίδια πραγματικά είναι μια ασχολία που διασώζεται μέχρι σήμερα τους Σαντέους, σε αυτό το παλιό τα χωριά. Σημαντική για το χωριό είναι η επίσκεψη το 1963-62 του Δημήτρου Ψαθά, ο οποίος στο βιβλίο του και του πόντου καταγράφει το έτος του αντάρτικου της Άντας. Δεκαετία 60 και 70 το χωριό ερημώνει, όπως πάρα πολλά χωριά στην ελληνική ύπαιθρο, πάρα πολύ Γερμανία και κυρίως Αλεξανδρούπολη. Δεκαετία όμως το 80 κάποιοι νέοι άνθρωποι μαζί με τους παλαιότερους φτιάχνουν το σύλλογο και ιδιαίτερα φτιάχνουν το μνημείο το οποίο μας θυμίζει πάρα πολύ. Ορισμένες αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες, μια παλαιότερη φωτογραφία των Πέφκων, μια σημερινή, αρκετοί θα γνωρίζετε δικούς τους ανθρώπους, θα σας δείξω ορισμένες φωτογραφίες από τις πολλές που συγκεντρώσαμε. Ζήτησα από τα παιδιά να βρουν φωτογραφίες από όλες τις όψεις της κοινωνικής ζωής, δηλαδή σχολείο, γάμος, αγροτική ζωή, ανθρώπους οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο χωριό. Θα έχετε την ευκαιρία, φαντάζομαι, όταν θα εκδώσουμε αυτό το βιβλίο, στο οποίο όλοι πρέπει να συμβάλλετε, να καταγράψουμε όλα και περισσότερες φωτογραφίες. Δεν είναι μια ανάγκη επιβεβαίωση κάποιων ανθρώπων, αλλά είναι ανάγκη καταγραφής τοπικής ιστορίας. Τώρα πλέον σε όλο τον κόσμο η τοπική και η περιφερειακή ταυτότητα είναι αυτή που προβάλλεται. Έτσι όπως προβλήθηκε και αναδείχθηκε πλέον ουσιαστικά τελειώνει και αναδεικνύονται τοπικές και περιφερειακές ταυτότητες. Εδώ μια χαρακτηριστική φωτογραφία. Είναι η χωριού, σαν Ελλάδα. Παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο με χαρακτηριστικά ηλίκια. Το πρώτο τάκτερ. Έχει ενδιαφέρον ότι η λύρα είναι παρούσα παντού. Αυτό το οποίο είπε και η κυρία Ζαχμακίδου, οι κοινές εργασίες, πραγματικοί άνθρωποι που δουλεύανε για το κοινό καλό. Οι σχολικές φωτογραφίες είναι ίσως πιο συγκινητικές, γιατί τα παιδιά πραγματικά πάντοτε έχουν συνδυασμό. Εδώ πέρα κατασκευή. Εδώ έχω δύο φωτογραφίες που τις επέλεξα σκοπιμένα τα μελεσίδια. Πραγματικά τα μελίσια σε αυτές τις δύο, σε αυτά τα δύο χωριά έπαιξαν, όπως σας είπα, και παίρνουν σημαντικό ρόλο. Θα σας πω για το χώρι, το επόμενο χωριό, τι σημαίνει. Επίσης, εδώ είναι ένα παιδιά. Εδώ συγκρίνω τη φωτογραφία που σας έδειξα το παιδιό του πόνου με αυτήν εδώ. Μια νεότερη φωτογραφία με παιδιές. Εδώ ο Νίκος Σπυριδόπουλος, ένας παραγνωστός σας για όσους είστε από αυτά τα δύο παιδιά. Παίζει λίγα. Θα τον ακούσουμε στη συνέχεια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διδάξε πολλούς ανθρώπους που παίζουν λίγα σήμερα. Εδώ έχουμε μια φωτογραφία επίσης με αετοφορείτες και παιδιώτες οι οποίοι συμμετείχαν στον Αλέξο Κομνηνό, στο σύλλογο υποδείων της Αλεξανδρούπολης.
και έχει την υψιό της. Η έκτη από αριστερά είναι η Ελένη Γολιδοπούλου, η οποία συγχωρέθηκε πριν λίγες μέρες και ήταν από τις αυτές οι οποίες μας έδωσε αρκετές φωτογραφίες. Εδώ είναι η φωτογραφία που σας είπα του Ψαθά. Οι τρεις που βρίσκονται μαζί του είναι μέλη του Αντάρτικου της Άντας. Το κτίριο του Συλλόγου και το μνημείο. Και τέλος θα κλείσω με το Ερτοχώρι. Το Ερτοχώρι, επίσης εδώ θα δείτε ότι το παλιό το χωριό, το παλιό το όνομα ήταν Ντογάντζα, Ντογάν. Και φτάσαμε εδώ τις συνοικίες Κοπαλάνος, Γιγνατσιάνο, Ισπανάνο και Πιστοφάνο. Φτάσαμε μέσω στο Ερτοχώρι, μέσω Γιαννησών και Τρεταφυλιάς Αιών. Και επίσης εδώ ασχολήθηκαμε με οικοδομικές εργασίες, με λησοκομεία, αγροτική παραγωγή και την ατροφία. Η διάκριση στα γράμματα που γράφω έχει ενδιαφέρον γιατί το λέω στη συνέχεια. Η μελισσοκομεία στο Ερτοχώρι ουσιαστικά έχει σημαντικό ρόλο γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έζησαν και ζουν από αυτό. Είναι το κύριο επάγγελμά τους. Χαρακτηριστική μελισσοκομεία είναι η Αρχιδιάτης και η Νικόλας Παπαρίδης και η Γιώργος και η Νίκος Παρβατήρης. Μάλιστα ο Νίκος Παπαρίδης είναι από τους ανθρώπους που έγραψαν για πρώτη φορά επιστημονικό σύγγραμμα στην δεκαετία του 30 για το μελισσοκομείο. Ο Παναγιώτης Στεφανίδης, οι απόγονοι που ζουν σήμερα, έφτιαξε στην δεκαετία του 30 την Ένωση Αγροτικών Συνεδρισμών Αλεξανδρούπολης. Πολύ σημαντική συμβολή. Και επίσης το γεγονός ότι ο Αριστείος Παρλαντής, ο οποίος ήταν μάστορας, ο οποίος έφτιαξε το σχολείο του Ατοχωρίου, είναι αυτός ο οποίος επέλεξε την τοποθεσία του χωριού. Το 26 χτίστηκε ο Άγιος Χριστόφορος, όπως υπήρχε στην πατρίδα. Η δεύτερη εκκλησία χτίστηκε με τη συμβολή των Παλιανών στην δεκαετία του 60 με τα Μάρκου Σωτήρους και το 89 χτίστηκε το Ανδρώο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Θεοδόρου. Στην δεκαετία του 60 και του 70 έχουμε πάλι μετανάστευση. Έχει προηγηθεί αυτό που σας είπα πριν. Το μισό χωριό βρίσκεται εκτός Ελλάδος, πρώην Σοβιετική Ένωση, Βουλγαρία κυρίως ως πολιτικοί πρόσφυγες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αρκετοί από αυτούς γύρισαν στην Ελλάδα, αρκετοί έμειναν και εκεί. Στις αρχές του 91 εγκαθίστανται οι οικογένειες νεοπροσφύγων. Έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ήταν Σαντέοι, φύγανε από τη Σάντα, πήγανε στην πρώην Σοβιετική Ένωση και ξαναγύρισαν σε ένα Σαντέοι που χωρίζει το 91, όπως θα φέρει την ιστορία. Στα τέλη της δεκαετίας του 87 εγκρίθηκε ο Σύλλογος Ερτοχωρητών της Σάντα. Μάλιστα από το Σύλλογο προήλθηκε η πρωτοβουλία να αλλάξει το χωριό, ονομασία και να γίνει μια Σάντα. Ορισμένες φωτογραφίες στο Ερτοχώρι. Αυτή είναι η Ελένη Γολιδοπούλου, όταν γεννήθηκε στην δεκαετία, στις αρχές δεκαετίας του 30. Επίσης, κάποιες πολύ παλιές φωτογραφίες σαν τέλος του Ερτοχωρίου. Εδώ είναι το σχολείο, το οποίο έκλεισε πολύ νωρίς. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χτίσμα, έτοιμο. Όλη η οικογένεια. Βλέπετε ότι οι ηλικιωμένες φορούν τα μαύρα. Λόγω του γεγονότος ότι είχαμε αρκετά ορφανά και στο Ερτοχώρι και αρκετούς και αρκετά θύματα. Εδώ να κάνω μια παρένθεση γιατί η τελευταία δεξιά η όρθια είναι η γιαγιά μου η Όλγα Χαρλαμπίδου. Ναι, και η Όλγα την γνώρισε. Εδώ υπάρχουν άλλες φωτογραφίες επίσης δικών μας προσώπων. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον προσωπικό βαπτίσιο το οποίο το έχει διασώσει η Φούλη, η φίλη μας, από το Ερτοχώρι. Είναι του 1907, είναι ο παππούς σου. Του πατέρας σου. Είναι το βαπτιστικό του πατέρας του 1907 στη Σάντα. Όσοι έχετε τέτοια βαπτιστικά πραγματικά είναι θησαυρός πλούτους. Εδώ είναι ένα πιστοποιητικό του Τρεταφυλιάς Αιρών, τότε λεγόταν Κυδονίες, όπου πιστοποιεί, πάλι επίσης μας το έδωσε η Φούλη, όπου πιστοποιεί ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πρόσφυγας και τώρα. Εδώ είναι ο φίλος μας ο Ανέστης ο Πινερίδης. Εδώ επίσης είναι τευκιώτες και ετοχωρίτες, ο Μιχάλης ο Βαγκάρης και η Ελένη Βελιοπούλου. Εδώ
πέρα είναι, επίσης χορεύουν τότε ως συγκρότημα της Λέσης Ποτίων, ο Γιάννης ο Δημητριάδης, ο Εμίλιος Ούνετος, ο Μαλίδης. Εδώ είναι στο κεντρικό δρόμο της Αλεξανδρούπολης, δεκαετία του 60. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία, είναι παιδιώτες και το χωρίδον με τον Νίκο του Ζανθόπουλου. Όπου βρέθηκαν στη Λέσχη των Ποντίων, όταν οι παλαιότεροι θυμάστε ότι ήταν κάπου εκεί στο κτέλ. Εδώ είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία που η παλαιότερη από το χωρίδον ξέρετε αλλά και οι παιδιώτες, ήταν ο Κώστας ο Ιωαννικόπουλος, ή Καράχασα, να το λέω περισσότερο. Είναι στο σχολείο του χωριού και πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία γιατί αυτός ο άνθρωπος έπεσαν νομίζω 100 χρονών και διέσωσε πολλά πράγματα για το τι συνέβαιναν. Ήταν και μέρος του παντέρου. Εδώ πέρα ο πρόεδρος, ο οποίος καταθέτει στεφάνι στο μνημείο των Σαντέων. Εδώ ένα χαρακτηριστικό μπαγκέτ των αιτοχωρητών, το κύριο συλλόγου και των μνημείων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κλείνοντας τον πολυπρόεδρο Νικολαίδη, πρώην πρόεδρο του Συλλόγου των Βέλγων, τον πολίτα μας, τον Γιάννη τον Δημητριάδη, πρώην πρόεδρο του Συλλόγου των Ελευθεριών, τον Μιχάλη τον Νικολαίδη, τον Άννη τον Βαμιάδη, τον Ηλία τον Βασίλη, την Ελένη Πολιδοπούλου, τη Σοφία του Πολιδοπούλου, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν προκειμένου αυτή η μερίδα να γίνει πράξη. Πιστέψαμε ότι αυτή είναι μόνο μία αρχή, είναι ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας μας, της Σάντας, όπως ο Σαντέος, κατά τα λόγια του, έχει και συνέχεια.